όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας στο περιεριστικό δάσος της Ξάνθης αλλά και σε κάθε χώρο που ενδεχομένως θα μπορούσε να ξεκινήσει κάποια πυρκαγιά, όπως άλυση, πάρκα κλπ., υποστηρίζει ότι έχουν πάρθει από το Δήμο Ξάνθης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την πολιτική του προστασία Παναγιώτης Θαρενίδης, δίνοντας παράλληλα και τις δικές τους συμβουλές για τους συμπολίτες μας ώστε να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αναμένεται να έχουμε όλη την εβδομάδα που διανύουμε. Η περιοχή εκείνη που είναι ευθύνη του Δήμου έχουν καθαριστεί εκείνη η πλευρά. Βέβαια, ακόμα ξερά χόρτα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά τα πράσινα τότε τα μαζέψαμε, καθαρίσαμε στο μέτρο το δυνατό. Μέχρι στιγμής να πω ότι καλά είναι τα πράγματα. Οι θερμοκρασίες βέβαια από εδώ και πέρα αυτήν την εβδομάδα ανεβαίνουν. Γίνονται οι προετοιμασίες, έγιναν οι προετοιμασίες και νομίζω ότι το θέμα πυρκαγιών μέχρι στιγμής, εδώ το θέλω να πούμε, δεν είχαμε κανένα φαινόμενο πουθενά στο Δήμο και νομίζω και στην ευρύτερη περιφέρεια, και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Εκείνο που θέλω να πω, θέλω από όλους μας τους συμπολίτες προσοχή σε όλο τον νομό, από τους φθινοτρόφους, από τους αυτούς που πάνε σε διάφορα χώρες αναψυχής, να είναι πολύ προσεκτικοί, να αποφεύγουν έξω τις φωτιές, γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα και δεν είναι μόνο στην γύρω από το Δήμο Ξάνης, αλλά είναι και όλος ο νομός. Αυτή η εβδομάδα μέχρι, μάλλον βλέποντας τα δελτία ή παρακολουθώντας μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας, ο καύσωνας θα είναι οι θερμοκρασίες ψηλές γύρω στο 37-38 και η ανοβρία αυτές τις μέρες θα είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά από την πλευρά του Δήμου εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, καθαρίζουμε τα σημεία που είναι επικίνδυνα, είμαστε σε ετοιμότητα ιδιάξη με τις υδροφόρες να βοηθήσουμε αν χρειαστεί το έργο της πυροσβεστικής. Βέβαια νομίζω ότι όσο επειδή πάμε και στις γιορτές το 15ο, την παραμονή της Παναγίας, εκεί και από εκεί κοιτάζουμε να καθαρίσουμε τις βελόνες, θα καθαρίσουμε τις βελόνες. Και αυτά θα τα πούμε σε μια συζήτηση θα κάνει η περιφέρεια 10 του μηνός. Θα πούμε λεπτομέρειες για ειδικά για εκείνο το τρίμηνο. Εύχομαι να σταματήσουν οι άνεμοι, να χαμηλώσουν δηλαδή τα μπουφόρνα έστω όσο το δυνατόν, και σε περίπτωση υπάρχει κάτι, κανένα συμβάν, να μην γρήγορα. Αλλά πρέπει να όλοι μας να προσέχουμε αυτοί που οδηγούν, να μην πετάνε τα τσιγάρα έξω, να μην ανάβουν φωτιές, να αποφεύγουν. Και βέβαια θέλω να πω τώρα, επειδή έχουμε καύσωνα, που έχουμε 38 βαθμούς, να είμαστε προσεκτικοί, να μην αποφεύγουμε να βγαίνουμε χωρίς λόγο έξω στους δρόμους, στον ήλιο, ή όσοι είμαστε αναγκασμένοι να βγαίνουμε έξω, να έχουμε τουλάχιστον πάρει κάποια μέτρα, να έχουμε ένα καπέλο, και να πίνει η μεγάλη ηλικία ή και με προβλήματα να πίνουν αρκετά νερό, να είναι σε δώσερο χώρο, να κάνουν πολλές φορές πάλι την ημέρα. Αυτά που λέμε κάθε φορά. Παράλληλα, πάντως, και από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, πυροσβεστική υπηρεσία και εθελοντικές ομάδες βρίσκονται ήδη επί ποδός πολέμου σε μια προσπάθεια να προφυλάξουν, σε συντονισμό με την αντιπεριφέρεια Ξάνθης, το μοναδικό αυτό πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας, με συνεχής περιπολίας και επιτήρηση των διερχόμενων οχημάτων.